κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η ανατριχιαστική αποκάλυψη ότι το ανθρωπόμορφο κτίνος που βίασε και βασάνισε μέχρι θανάτου το 6χρονο αγοράκι στην Ερμιόνη είναι ο ίδιος ο πατέρας του. Μετά από ολονύκτη ανάκριση, ο σαδιστής παιδοκτόνος ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ η αστυνομία αναγκάστηκε να τον φυγαδεύσει στο Άργος, όταν εκατοντάδες εξαγριωμένοι κάτοικοι της Ερμιόνης απείλησαν να τον λιντσάρουν. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ναυπλίου. Οι απεσταλμένοι του Μέγκα, Γιώργος Γεωργιάδης και Μέρη Λαμπαδίτη, μεταδίδουν. Εγώ μέχρι τώρα δεν πίστευα τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αλλά εφόσον βεβαιώθηκε αυτό το πράγμα και ότι είναι αυτός ο φωνιάς που έθαψε το παιδί του, εγώ με τα ίδια μου τα χέρια αυτά που βλέπεις θα τον πνίξω, θα τον σκοτώσω. Διότι αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Ένας πατέρας με 7 παιδιά και να θάψει το ένα, γιατί? Δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Και εγώ ακόμα δεν το πιστεύω και αυτό το πράγμα. Από μισά δεν το πιστεύω. Σας το ορκίζομαι. Ακόμα κι αν είναι αλήθεια. Γιατί είμαι γέρος άνθρωπος, είμαι 63 χρονών. Εγώ θα το πνίξω, θα το πνίξω όπου να το πάνε. Συγκλονισμένη είναι η μικρή κοινωνία της Ερμιόνης από την τραγική αποκάλυψη ότι ο πατέρας είναι βιαστής και δολοφόνος του ίδιου του παιδιού. Παρουσία εισαγγελέως ομολόγησε σήμερα το μεσημέρι αβίαστα τις πράξεις του ο Δουρής Εμμανουήλ, ο πατέρας του νεκρού παιδιού. Τώρα που μαθαίνουμε ότι είναι ο πατέρας, τι να πούμε. Είναι θλιβερό, πρωτοφανές και ελπίζω ανεπανάληπτο για τα ελληνικά δεδομένα. Ο κόσμος δεν μπορεί να συγκρατήσει την οργή του για τον σιγερό δολοφόνο και τον κατηγορεί και για άλλα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν συμβεί στην Ερμιόνη τα τελευταία χρόνια. Πολλά λέγονται, γιατί έχουν γίνει 3 κατ' επανάληψη συμβάντα στην ίδια την οικογένεια αυτή. Ενοχοποιήσανε έναν κύριο ότι κάτι όχι ακριβώς εβίασε το παιδί του. Ο άνθρωπος αυτός σε προσβλήθηκε τόσο πολύ και πέθανε εξαιτίας του. Ήταν κάποιος γεράκος. Αφού έγινε ό,τι έγινε, ζήτησε αποζημίωση, ξέρω εγώ, και μόλις του δώσανε τα 3 εκατομμύρια, πέσανε τη μήνυ και πήγε πράμαξη. Ναι, πήραμε χρήματα. Δεν το κρύβω. Η οικογένεια του Μάνου Δουρή ζούσε στην ανέχεια. Ο ίδιος όμως κυκλοφορούσε με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Ο 40χρονος ελαιοχρωματιστής Μανώλης Δουρής ομολόγησε παρουσία εισαγγελέως ότι όταν ο γιος του άρχισε να επιστρέψει στο σπίτι το απόγευμα της προπαραμονής πρωτοχρονιάς, εκνευρισμένος τον έκλεισε σε μια μικρή αποθήκη και τον ξυλοκόπησε, τον βίασε, τον σκότωσε και στη συνέχεια τον μετέφερε στην αυλή ενός γειτονικού σπιτιού, όπου επιχείρησε να τον κάψει για να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Τελευταία φορά πότε τον είδατε? Δεν τον είδα καθόλου. Χτες δεν τον είδατε? Χτες το απόγευμα τίποτα? Όχι, ήμουν στη δουλειά μου. Δούλευα να σπάει, να πάνε. Και τον είδες νεκρό? Έψαχνα όλη τη νύχτα. Είχα γυρίσει όλη την Ερμιόνη. Αν είσαι σαν στη θέση μου και το βλέπατε αυτό το πράγμα, τότε θα μου λέγατε. Ο παιδοκτόνος όμως δεν δίστασε να παίξει θέατρο ακόμα και την ώρα της κηδείας του μικρού γιού του, ενώ ήξερε τον είχε σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Άγγελέ μου! Αγγελάκι μου, γιατί! Αγανακτισμένοι, δεκάδες κάτοικοι της Ερμιόνης έμειναν έξω από το σπίτι του Δουρή μέχρι αργά το βράδυ, απειλώντας την οικογένεια ακόμη και με λιτζάρισμα. Η οικογένεια αυτή είχε δώσει πολλά δικαιώματα. Ο λαός Ερμιόνης υπομονετικά, δεν μπορώ να πω ότι τα δεχόταν, αλλά να τα κατάπινε προς χάρη αυτών των παιδιών, των μικρών παιδιών. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα, ότι έγινε από το Μανώλη. Εγώ νομίζω ότι μια γυναίκα είναι ενήμερη για ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι και πρέπει να ξέρει ο άντρας της τι έκανε μέσα στο σπίτι. Είναι αδιανόητο να λέει και να ισχυρίζεται ότι δεν ξέρω εγώ τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Ελίζα Καλίτση μίλησε με τον στιγερό παιδοκτόνο που κρατείται στην ασφάλεια του Άργους μετά τη φυγάδευσή του από την Ερμιόνη. Μας το χτύπησε άσχημα στο κεφάλι του και μου πέθανε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στο σπίτι ή τον πήγες κάπου αλλού μετά? Τι έγινε, για πες μας. Μετά που είδα ότι είχε πεθάνει, το πήγα κάπου αλλού και το άφησα. Προσπάθησα μήπως ήταν ζωντανό, αλλά μάταια.
ήταν νεκρός. Δεν καταλάβαινα ούτε τι είχα κάνει, αλλά ούτε πώς το είχα κάνει. Γιατί αυτό που είχα ήταν σαν να ήμουν σε ένα όνειρο, σε έναν σαν εφιάτης. Εκεί στην αποθήκη που πήγατε όμως, έκανε σε κάτι άλλο. Που αποκλείσεις σεξουαλικά, τι έγινε, μπορείς να μας πεις. Τι έγινε τότε. Εκεί δεν ξέρω τι έγινε, γιατί σας είπα ότι αυτή η αρρώστια μου, η κρίση αυτή, με οδήγησε σε αυτές μου τις απάνθρωπες πράξεις, χωρίς να έχω την αίσθηση του χρόνου. Ποια αρρώστια σου μιλούν? Τα νεύρα μου είναι τόσο πολλά. Όταν με πιάνουν κάποιες κρίσεις, δεν γνωρίζω και δεν βλέπω μπροστά μου. Το παιδί το βίασες? Δεν μπορεί να το βίασα. Μπορεί να έκανα κάτι άλλο, αλλά ήμουν εκτός χρόνου